Πιο ήρεμα σχετικά, ξαναλέω ε, το σχετικά έχει να κάνει με, αυτήν την, με αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείστε που είναι αρκετά αγχωτικό, που εκτείνεται μέχρι τα μέσα ε, στην ουσία Μαΐου και που μπορεί να τρέχουν διάφορες εξελίξεις σε προσωπικά, επαγγελματικά ζητήματα. Ε, το τρίτο δεκαήμερο είναι αυτό που αντιμετωπίζει περισσότερες προκλήσεις και κούραση βέβαια και μπερδέματα ε, και μπορεί να βγαίνουν και περισσότερες ανασφάλειες στην πορεία μέσα στην εβδομάδα. Εσείς πιο προσεκτικοί ούτως ή άλλως πρέπει να είστε του τρίτου δεκαημέρου μέχρι τις 16 Μαΐου. Γιατί μετά θα αρχίσουν τα πράγματα λίγο να καταλαγιάζουν, να κοπάζει όλο αυτό, δηλαδή το έντονο πράγμα που υπάρχει τον τελευταίο καιρό. Ε, το δεύτερο δεκαήμερο πιο ευχάριστε προοπτικέ αυτή την εβδομάδα σε σχέση συνεργασίε, αλλά και σε ερωτικό επίπεδο, ενδεχομένω να υπάρχουν και κάποιε έτσι ε, ευχάριστε στιγμέ με του ανθρώπου που αγαπάτε, ίσω μπορεί να πραγματοποιήσετε και ένα ταξιδάκι ή να είστε σε ένα ταξιδάκι τώρα. Να περνάτε καλά, εν πάση περιπτώσει. Αυτά και για του ζωγού. Λοιπόν, θα κάνετε Εντάξει, το ζώδιο σα, καταλαβαίνετε λοιπόν με κάποιο τρόπο. Υπάρχει έτσι μια σχετική πίεση στο ξεκίνημα τη εβδομάδα, ενδεχομένω και κάποιε ακευχέ. Δηλαδή, μπορεί κάτι να έχει γίνει, μπορεί και να μην έχει γίνει τίποτα. Μερικέ φορέ δεν χρειάζεται απαραίτητα να υπάρχει ένα γεγονό για να μα κάνει να νιώθουμε λίγο περίεργα. Και αυτό το weekend, τέλο πάντων, μπορεί έτσι να πυροβότησε διάφορα πράγματα για κάποιου σκορπιού και να του έβγαλε έτσι από μέσα του μία λίγο περίεργη διάθεση, πιο τέλο πάντων. Ζορισμένη εννοώ, πιεσμένη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οι πρώτες δύο μέρες εβδομάδας ε, κρατάνε λίγο ακόμα από αυτό το ε, πραγματάκι που λέγεται πανσέλινο. Στο υπόλοιπο της εβδομάδας όμως ε, τα πράγματα νομίζω ότι φτιάχνουν καλά με παίρνουν τηλέφωνα ε, είναι στον αέρα. Λοιπόν... <Ρι> <Ρι> δηλαδή, μαμά, κλείσε. <Ρι> δεν μπορώ αυτό. να μιλήσω τώρα. Ε, okay. Λοιπόν, οπότε ε, μέσα στην υπόλοιπη εβδομάδα από την Τετάρτη ουσιαστικά και μετά. Είναι μέρες που μπορείτε κι εσείς να σημειώσετε πρόοδο και σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα που αφορούν τα επαγγελματικά. Ε, θα βοηθήσει αρκετά και ο Ερμής που θα έρθει πραγματικά στα συγκαλά του μετά τις 4 του μήνα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα θέματα της δουλειάς αλλά ε, γενικότερα θα είναι λιγότερο πιεστικές μέρες μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Και βέβαια η συμβουλή μου στους Σκορπιούς είναι το πρώτο 15η μέρο του Μαΐου, θα σας τα πω και αναλυτικά αύριο, που είναι αρκετά πιο ήπιο και μπορείτε πιο εύκολα τέλο πάντων να κερδίσετε αυτά που θέλετε σε όλα τα επίπεδα, γιατί μετά θα ξεκινήσουν κάποιες πιέσεις τέλο πάντων. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Μπράβο. Α, αρκετά πιο ευνοημένο το πρώτο και το δεύτερο δεκαήμερο για το δικό σας ζώδιο μέσα σε αυτήν εδώ πέρα την εβδομάδα θα βοηθήσει σαφώς και ο Ερμής από τον κρυό παραμένει σε αυτό το ζώδιο και μετά τις 4 του μήνα είναι σαν να κερδίζει τη δύναμή του γιατί ακόμα δεν είναι εντελώς δυνατός ε, ήταν στη σκιά του αυτό που λέμε στην αστρολογία κάπως αποδυναμωμένος δηλαδή άρα μετά τις 4 του μηνός θα βοηθήσει σαφώς περισσότερο και στο κομμάτι της επικοινωνίας ε, θα βοηθήσει αρκετά επίσης και η Αφροβίτη το δεύτερο δεκαήμερο κυρίως σε επίπεδο επαφών, σχέσεων και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό επίπεδο ε, ενώ ή του τρίτου δεκαημέρου τοξότε είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να έχουν μεγαλύτερη ένταση μέσα σε αυτήν εδώ πέρα την εβδομάδα σε θέματα που μπορεί να αφορούν τα οικονομικά ή που μπορεί να νιώθουν μια μεγαλύτερη ένταση μέχρι, το, μέχρι τα μέσα περίπου του Μαΐου γιατί ενδεχομένως θα πρέπει να αποδείξουν κάποια πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι το επαγγελματικό τους ή θα πρέπει να αποδείξουν ότι αξίζουν τα χρήματα που μπορεί να παίρνουν στο κομμάτι το επαγγελματικό. Υπάρχει μια τέτοια κατάσταση κατάσταση για τους γεννημένου μετά τις 10 Δεκεμβρίου. Πολύ πιο ήπια για το πρώτο και το δεύτερο δεκαήμερο σας επιτρέπει να κινηθείτε αρκετά καλύτερα αυτή η εβδομάδα και μάλιστα Τετάρτη-Πέμπτη είναι και μέρες που με κάποιο τρόπο σας θέλουν έτσι σε πρωταγωνιστικό ρόλο με τη σελήνη στο ζώδιό σας. Πάμε